Τώρα σε σχέση με τις αίθουσες και το πότε θα βγει η ταινία, είναι τόσα μαζεμένα τα προβλήματα που δεν ξέρω αν έχω απάντηση. Κανονικά υπολογίζουμε να βγει το φθινόπωρο, έτσι, δηλαδή γύρω στον Οκτώβρη η ταινία. Αλλά ό,τι προγραμματισμό τώρα και να υπάρχει σε σχέση με αυτά είναι αστείο μπροστά στα ζητήματα που προκύπτουν. Τώρα το πώς θα επιστρέψει, θα τα πάρουμε ένα-ένα, πώς θα επιστρέψει στην αίθουσα γενικώς. Δύσκολο. Θα γίνει φαντάζομαι σταδιακά, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μας πούνε τελείωσε η καραντίνα αύριο και μεθαύριο να έχουν γεμίσει τα σινεμά. Είναι δεδομένο αυτό. Φαντάζομαι θα περάσουν κάποιοι μήνες. Νομίζω άμα τουλάχιστον μεσολαβήσει το καλοκαίρι μπορεί να, είναι, ξέρεις, να λειτουργήσει θετικά με την έννοια ότι θα έχει περάσει κάποιος χρόνος και μετά πλέον από φθινόπωρο να νιώθουν λίγο καλύτερα ψυχολογικά και να αρχίσουν να μπαίνουν σε μια αίθουσα. Αλλά θα γίνει σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλες σκέψεις παράλληλα να δούμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση, ξέρεις, που αυτό το πράγμα συνεχίζεται, ενώ κάτι στριμάροντας, κάτι άλλο, ελεγχόμενα βέβαια, ξέρεις, σε ελεγχόμενο αριθμό και φυσικά με ελεγχόμενο τρόπο. Είναι δύσκολο, αλλά σε αυτά δεν μπορεί να κάνεις προγραμματισμό, βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Τώρα, γιατί να πάει να τη δει, δεν θα διαφοροποιούσα το γιατί σε σχέση με την εποχή, άσχετα που είναι μια ταινία που μιλάει για ένα ιό, της έκατσε να βγει σε μια εποχή ενός ιού. Εντάξει, φαντάζομαι, δεν θα περίμενα κάποιος να πάει να τη δει απλά και μόνο γι' αυτό το λόγο. Το έλεγα να πάει να τη δει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μια ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Μια ματιά πάνω στον τρόπο που κοιτάμε το παρελθόν μας και κυρίως μια ματιά στη μελαγχολία του να συναντάμε ανθρώπους που κάποτε ήταν σημαντικοί για εμάς. Αυτό θα το έλεγα.